Την Κυριακή 4 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η τρίτη δική διαδρομή του Silkway Rally 2021. Τα πληρώματα κινήθηκαν σε μια μαραθώνια διαδρομή από τον Γκόρν Αλτάισκ στο Κοσαγκάχ, όπου αν συνέβαινε κάτι με το όχημά τους, θα έπρεπε να το επιδιορθώσουν μόνοι τους χωρίς καμία εξωτερική βοήθεια. Έτσι, όλα τα μέλη των ομάδων πλην των πληρωμάτων είχαν υποχρεωτικό ρεπό. Αξίζει να σημειωθεί πως κάποια πληρώματα μετά την αλλαγή του προγράμματος του αγώνα αποφάσισαν να αποσυρθούν λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει σχετικά με το αν θα προσμετρήσει στο παγκόσμιο κύπελο cross country και με τι συντελεστεί. Στις μοτοσυκλέτες ταχύτερος στην τρίτη δική ήταν ο Αυστριακός Ματίας Γόκνερ με KTM, ο οποίος ανέβηκε και στην κορυφή της γενικής κατάταξης εκμεταλλευόμενος την εγκατάλειψη του Ρος Μπραντζ από την Μποτσουάνα με Yamaha. Στη δεύτερη θέση της γενικής παραμένει ο Αργεντινός Φράνκο Καεμί με Hero. Στα αυτοκίνητα γρηγορότερο στην τρίτη δική ήταν ο Ρώσος Ντένις Κροτόφ με Mini John Cooper Works Rally. Στην πρώτη θέση της γενικής κατάταξης συνεχίζει να βρίσκεται ο Ρώσος Βλαντιμίρ Βασίλιεφ με Mini Cooper Countryman VRT, ενώ στη δεύτερη θέση παραμένει ο Γάλλος Γκέρλεν Σισερί με Century CR6. Στα φορτηγά ταχύτερο στην τρίτη δική ήταν ο Ρώσος Αντρέι Καργκίνοφ με Καμάζ, όμως στην κορυφή της γενικής παραμένει ο συμπατριώτης του Δημήτρης Σωτνίκοφ και αυτός με Καμάζ. Δεύτερος στη γενική είναι ο επίσης Ρώσος Έντουαρντ Νικολάεφ αποδεικνύοντας την κυριαρχία της Καμάζ. Στην τέταρτη δική του Silkway Rally 2021, τα πληρώματα θα κατευθυνθούν από το Κοσαγκάχ στον Γκόρν Αλτάισκ. Με τα νέα δεδομένα του αγώνα βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή του, που θα γίνει την 3η 6 Ιουλίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Star Κεντρικής Ελλάδας και παρακολουθήστε την εξέλιξη του δρόμου του μεταξιού.